Συμπολίτες μου, η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα 46 χρόνια απρόσκοπτης δημοκρατικής πορείας. Τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας στην πρόσφατη ιστορία της. Πιο όρημη από ποτέ, διδάσκεται από τις εμπειρίες της. Αντλεί ισχύ από τις δυσκολίες της. Και καθημερινά, οικοδομεί την ιστορική επιλογή που έκανε πριν από ένα χρόνο. Να βαδίσει τολμηρά στον δρόμο της αλήθειας, της εθνικής ενότητας και της κοινωνικής συνοχής. Αν 24 Ιουλίου του 1974 σημαίνει τη μετάβαση της χώρας από το χειμώνα της δικτατορίας στην άνοιξη του κοινοβουλευτισμού, η 24 Ιουλίου του 2020 δηλώνει την απόφασή της να συνδεθεί γόνιμα με τις αξίες εκείνης της αλλαγής. Αλλά και ταυτόχρονα να σφραγίσει τη δική της νέα εποχή, εμβαθύνοντας το δημοκρατικό κεκτημένο χωρίς λαϊκισμούς, υπηρετώντας το κράτος δικαίου χωρίς διχασμούς και διεκδικώντας τον εξυγχρονισμό χωρίς εκπτώσεις στη φροντίδα για τον πολίτη. Η φετινή επέτειος βρίσκει όλο τον πλανήτη πολιορκημένο την πανδημία και τη διεθνή οικονομία σε κραδασμούς, με ταραχοποιούς, όπως η Τουρκία, να απειλούν την ειρήνη σε Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και Κύπρου, αλλά και προσβάλλοντας τον πολιτισμό του 21ου αιώνα με πράξεις όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος. Τα όσα συμβαίνουν αυτή τη μέρα στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι εκδήλωση ισχύως, αλλά απόδειξη αδυναμίας. Δεν έχουν ασφαλώς τη δύναμη να σκιάσουν την ακτινοβολία ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς. Κυλιδώνουν όμως αξίες οικουμενικές. Γι' αυτό και απαιτούν καταδίκη οικουμενική. Ειδικά για μας, τους Έλληνες, χριστιανούς Ορθόδοξους, η Αγία Σοφία είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ στις ψυχές μας. Εκεί χτυπάει η καρδιά μας. Μετατρέποντας τη θλίψη σε δύναμη, ψυχραιμία και ενότητα. Γιατί η Αγία Σοφία υπάρχει ακριβώς για να μας ενώνει όλους, καλώντας μας να κοιτάμε μόνο ψηλά. Και έτσι θα μείνει για πάντα. Συμπολίτες μου, τον τελευταίο χρόνο οι Έλληνες αποδείξαμε ότι μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Ότι με υπευθυνότητα και πειθαρχία ξέρουμε να ξεπερνάμε υγειονομικές προκλήσεις όπως το πρώτο κύμα του κορονοϊού, έχοντας παράλληλα και το σθένος να θωρακίζουμε την οικονομία και την κοινωνία ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Όλα αυτά συνιστούν κεφάλαιο εθνικής ισχύος. Έτσι πετύχαμε άλλωστε η χώρα να ενισχύεται τώρα με περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί σε μια χώρα που ξαναγίνεται πρωταγωνιστή στην Ευρώπη. Μια χώρα με ισχυρούς συμμάχους που φιλοδοξεί να γίνει και υπόδειγμα ανάπτυξης για όλους. Γιορτάζουμε λοιπόν φέτος την ημέρα της Δημοκρατίας πιο δυνατή και σίγουρη, οπλισμένη με εμπειρίες που μετατρέπουν τη σημερινή επέτειο σε εθνικό στοίχημα για το μέλλον. Για μια πατρίδα ανεξάρτητη, περήφανη και ασφαλή. Και μια κοινωνία που θα προκόβει και θα ευημερεί. 46 χρόνια μετά, κρατάμε ζωντανό το μήνυμα της μεταπολίτευσης. Και το μετουσιώνουμε σε προσπάθεια που μέρα με τη μέρα κάνει πραγματικότητα τις ελπίδες δεκαετιών. Ο ελληνισμός να προοδεύει ενωμένος μέσα και έξω από τα σύνορά μας. Η δημοκρατία να ανθίζει παντού στον τόπο μας. Και η οικονομία μας να καρποφορεί όλο και περισσότερο προς όφελος του κάθε πολίτη. Αυτή η Ελλάδα αξίζει στους Έλληνες. Την αξίζουμε και θα την έχουμε. Χρόνια πολλά στη δημοκρατία μας.